Μετά την απόκτηση του ελεύθερου Αλγερινού εξτρέμ Άνταμ Ουνάς, φήμες θέλουν τον Ολυμπιακό να μην έχει τελειώσει μεταγραφές και τον πρόεδρό του Βαγγέλη Μαρινάκη να πηγαίνει για διπλό χτύπημα πριν τη λήξη του παραθύρου των ελεύθερων. Να σου υπενθυμίσω όμως πρώτα, φίλε ακροατή, να αφήσει ένα like στο βίντεο. Κάνοντας like σε ένα βίντεο του Ολυμπιακού, στηρίζει τη δική σου ομάδα. Καθώς όποια ομάδα παίρνει τα περισσότερα like, για αυτήν την ομάδα κάνουμε και τα περισσότερα βίντεο. Επίσης, μην ξεχάσεις να εγγραφείς στο κανάλι μας με καμπανάκι για να ενημερώνεσαι πάντα πρώτος. Μετά την επιβεβαιωμένη πλέον μεταγραφή του Άνταμ Ουνάς, ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι με τον Γιουσούφ Γιαζίτσι να είναι το επόμενο μεγάλο όνομα που συνδέεται με την ομάδα του Πειραιά. Ο 27χρονος Τούρκος μεσοεπιθετικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λίλ, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό, με τα δημοσιεύματα από την Τουρκία να αναφέρουν ότι οι υπογραφές είναι θέμα χρόνου. Ο Γιαζίτσι, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως δεκάρι όσο και στα άκρα της επίθεσης, θα αποτελεί σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εφόσον έρθει. Με την εμπειρία του από την περσινή χρονιά στη Λίλ, όπου μέτρησε 42 συμμετοχές, 12 γκολ και 4 ασίστ, ο Γιαζίτσι θα προσφέρει λύσεις στη δημιουργία του παιχνιδιού, το οποίο αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τους Πειραιώτες μέχρι στιγμής. Παρά τις προτάσεις που είχε από την Αγγλία, ο Τούρκος παίκτης φαίνεται να προτιμά την προοπτική του Ολυμπιακού, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα που βγήκαν την τελευταία μέρα στα τουρκικά μέσα. Πρέπει πάντως να περιμένουμε για να δούμε αν ό,τι γράφουν στη γειτονική χώρα αληθεύει, πριν πούμε κάτι με σιγουριά. Ωστόσο, οι μεταγραφικές φήμες του Ολυμπιακού δεν σταματούν εκεί. Με το μεταγραφικό παράθυρο να κλείνει σύντομα, έχουν βγει φήμες πως η διοίκηση εξετάζει και το ενδεχόμενο απόκτησης ενός στόπερ, χωρίς όμως να έχει καταλήξει σε κάποιον. Η άμυνα της ομάδας έχει αναδειχθεί ως ένα από τα αδύναμα σημεία, ιδιαίτερα μετά την περιορισμένη απόδοση στο ντέρμπι με τον Άρη. Η αναζήτηση για έναν ποιοτικό στόπερ θα βοηθούσε, καθώς η ομάδα χρειάζεται άμεση ενίσχυση στην αμυντική της γραμμή για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος και των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Παράλληλα, η ομάδα εξετάζει και το ενδεχόμενο προσθήκης ακόμη ενός εξτρέμ τον Ιανουάριο, αν δεν ολοκληρωθεί τώρα η μεταγραφή κάποιου άλλου ποδοσφαιριστή. Οι Πειραιώτες παρακολουθούν και την περίπτωση του Ντελέ Αλή, καθώς επιδιώκουν να ενισχύσουν περαιτέρω τη δημιουργία και το επιθετικό τους παιχνίδι, ώστε να παραμείνουν αγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουν. Οπότε, για οτιδήποτε νεότερο που αφορά τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο του Risport.gr. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και φίλα ακροατή. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, σίγουρα θα λατρέψεις αυτό που βρίσκεται τώρα στην οθόνη σου. Μέχρι την επόμενη φορά, παρακολουθήσατε το Risport.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ.